Πώς μου αρέσει αυτή η μουσική που ξεκινάμε. Τι δυναμικά ξεκινάει αυτή η εκπομπή, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Τι φλανάχει ο Larry King. Δηλαδή, εντάξει. Ωραία, και αυτός ξεκινάει την εκπομπή του δυναμικά. Δεν λέμε άλλο είδους εκπομπή, αλλά δεν έχει σημασία. Διότι πάντοτε τα δυνατά πράγματα στη ζωή μπορεί να είναι διαφορετικών ειδών, αλλά το δυνατό στοιχείο παραμένει. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ένας γνωστός δημοσιογράφος, μπορεί να είσαι ένας δυνατός παρουσιαστής, μπορεί να είσαι ένας δυνατός τραγουδιστής, μπορεί να είσαι ένας δυνατός ηθοποιός. Το δυνατός όμως είναι το σημείο αναφοράς, έτσι, ναι, είναι. Ναι. Γι' αυτό έκανα και τη σύγκρισή μου με τον Larry King. Δηλαδή, ας πούμε, και δεν τον έκανα, δεν έκανα, ας πούμε, τη σύγκρισή μου, π.χ. με κάποιο άλλο όνομα, δεν θα ήθελα να πω, γιατί δεν υπάρχει και τόσο δυνατό, κατάλαβες, που να μπορώ να συγκριθώ. Βέβαια. Ναι, δηλαδή, είναι δεν πολύ λίγα τα άτομα που μπορώ να συγκριθώ. Και η Όπρα, λέει ο καλεσμένος μας, δεν σας τον αποκαλύπτω ακόμα. Αλλά είπε και η Όπρα, εντάξει, τον ευχαριστώ, γιατί για να το λέει κάτι ξέρει παραπάνω. Άρα συγκρίνομαι με ένα Larry King και με την Όπρα. Είναι η Όπρα. Λοιπόν, σήμερα είσαι πολύ όμορφη, πρέπει να σου πω. Εγώ συνηθίζω απλά free wave, εννοείται, και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί επιμελούνται τον ντύσιμό μου 13 χρόνια τώρα. Αλλά αυτό το ντύσιμο είναι σίγουρα Manuel, best man. Βέβαια, μόνο best man. Ωραία, φιλιά πολλά να στείλω και στο φίλο μας τον Μάνο. Με τα υπέροχα φορέματά του. Είδες διαφορά όμως, άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Η Σιμώνα και ο Αλέξανδρος και η Σιμώνα και σήμερα είναι κοντά. Δεν θα μακρηγορήσουμε όπως συνήθως κάνω στην αρχή κάθε εκπομπής. Γιατί αν μακρηγορήσω, μετά θα το μετανιώσω. Γιατί δεν θα έχω, αν το θέλεις, μεριμνήσει στο να να μάθω, αλλά και να πει να μάθουμε όλα αυτά που θέλω από τον καλεσμένο. Ένα όνομα, μία υπογραφή στον καλλιτεχνικό στερέωμα, ποικίλης ύλης άνθρωπος, με την έννοια ότι μπορεί να μιλήσει για τα πάντα, γιατί γνωρίζει τα πάντα, είναι διαβασμένος, είναι φιλοσοφημένος και είναι και κατασταλαγμένος των πραγμάτων των οποίων λέει και που πιστεύει. Τα πιστεύω του δηλαδή δεν τα λέει σήμερα και αύριο τα νερή. Αυτά που λέει σήμερα θα τα πει και αύριο και μετά από 10 χρόνια. Εκτός και αν προβλέψει ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, αλλά θα αλλάξει και η άποψή του. Πριν όμως από λίγο καιρό, και όταν λέω λίγο καιρό δεν εννοώ λίγο μία εβδομάδα, πολύ καιρό πριν, ίσως να ήταν και 6 μήνες πριν, μπορώ να σου πω, μπορεί και ένα χρόνο, είχε πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην εκπομπή αυτή, την εκπομπή της παγκόσμιας αποκλειστικότητας, όταν τον ερώτησε για τη χρονιά που θα ερχόταν, δηλαδή το 2010 που διανύουμε, είχε πει ότι αυτή τη χρονιά θα γίνουν αυτό, αυτό και αυτό, είχε πει για την πολιτική, είχε πει για την αλλαγή του πολιτεύματος, του κόμματος κτλ. Είχε πει όμως ότι εγώ θεωρώ ότι η χρονιά που έρχεται για την μοναδική παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη στα επαγγελματικά της και στα προσωπικά της δεν θα είναι καθόλου καλή. Και μάλιστα τότε εγώ λίγο σκιάχτηκα και τραβήχτηκα, γιατί λέω «Ωχ, δεν πιστεύω να χωρίσει η Ελένη». Κι όμως πριν από ένα χρόνο ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος το είχε προβλέψει σε αυτήν την εκπομπή. Τι κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εγώ πραγματικά συγκινούμαι γιατί σε αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Είναι η τρίτη φορά που με καλέσεις φέτος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μ' αρέσει που ορισμένα πράγματα τα αναγνωρίζεις και τα λες όπως έχουν. Μα τα θυμάμαι καταρχήν. Δεν μπορώ εμένα να αυτό, που με, αυτό που σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ η σεμνότητά μου την ξέρεις, αυτό που με ενοχλεί πάντα και με συγκινεί και θετικά και αρνητικά σε κάποιους άλλους είναι ότι την έχουν την επιτυχία δει μπροστά τους, την έχουν καταγράψει οι κάμερές τους και δεν τη δείξανε. Είσαι ο μόνος που το λες. Ναι. Και θα πούμε παρακάτω και για την Ελεονόρα. Θα πούμε παρακάτω και για την Χριστίνα τη Λαμπύρη που τα έχει καταγεγραμμένα αυτά που είπες και στις δικές της εκπομπές. Και στην εκπομπή βέβαια που βούλευα 3 χρόνια. Ναι. Δεν κάνουν ούτε καν τον κόπο να βάλουν το βιντεάκι και να δείξουν. Γιατί εγώ δεν βγάζω λεφτά ως αστρολόγος. Βεβαίως τα 9 επίσημα διπλώματα που έχω στο ντουβάρι μου δεν τα πήρα έτσι. Κάτι ξέρω. Σαφώς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το δουλεύεις, δεν το κάνεις. Δεν το κάνω για δουλειά. Επομένως και να το δείχνανε, δεν θα με βοηθούσαν εμένα να βγάλω λεφτά. Εάν τόσο πολύ τους καίει, αν έχω λεφτά ή δεν έχω, δηλαδή να μην μου δώσουν λεφτά, δεν θα μου δίναν λεφτά εξάλλου. Καταρχήν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, αν το θέλεις, ο οποίος έχει έρθει και σου έχει, από όσο ξέρω πολύ καλά την πορεία, που έχει έρθει και σου έχει πει Αντρέα, πάρε αυτά. Ό,τι έχεις πάρει, τα έχεις πάρει με τον αγώνα σου, με τη δουλειά σου και με... είναι τα κεκτημένα σου στην ουσία. Με την προσωπικότητά του. Ναι. Και δυστυχώς, όπως είπες και προηγουμένως, έκανες ένα πολύ ωραίο άνοιγμα της εκπομπής και είπες για τον Larry King και την Όπρα. Να είσαι βέβαιος, και αυτό που θα σου πω να το θυμάσαι, ότι αν ζούσαμε στην Αμερική,
Θα ήμασταν και εσύ και εγώ από τους πιο αγαπημένους καλεσμένους και του Λαϊκού και της Όπρας. Διότι η Αμερική δεν είναι ψωροκόστενα Ελλάδα, διότι η Αμερική δεν έχει κόμπλεξ, διότι η Αμερική αναγνωρίζει ταλέντα, αναγνωρίζει τσαγανό αν θέλει, το τσαγανό του άλλου. Και δεν το φοβούνται. Ναι, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι περισσότερο στην Ελλάδα οι παρουσιαστές, οι ηθοποιοί, τα μοντέλα φοβούνται. Π.χ. τα μοντέλα να περπατήσουν, οι παρουσιαστές να μιλήσουν, να παίξουν. Μπράβο. Δηλαδή, υπάρχει ένας φόβος. Ένα δυνατό άνθρωπο και λένε ότι εγώ να καλέσω, ας πούμε, άπαπα να κάνω συνέντευξη στο Αλέξανδρου, θα φανεί αυτός. Να φωνάξω τον Ανδρέα που τα λέει χήμα, θα μονοπολίσει. Έχουν μα ασφάλεια. Αυτό είναι και επιτυχία. Μπράβο, δε, να σου πω κάτι, Αλέξανδρε, και κάτι άλλο το οποίο δεν το είπες. Είναι το εξής. Βλέπουν π.χ. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει ας πούμε αυτή τη βδομάδα 6 επιτυχίες, σε δείχνουν 20 εκπομπές. Και ο καλύτερος του φίλου θα ζηλέψει στον χώρο αυτό. Αυτό έχει γίνει. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή ένα έλεος όμως. Ο καθένας είναι μοναδικός. Σαφώς. Δηλαδή είδατε ποτέ εσείς την Ανά Μούσκουρη να ζηλέψει? Γιατί τη δείχνουν μια φορά το χρόνο με την ουσία που έχει? Γιατί δεν έχουν κάποιους άλλους. Δηλαδή, ένα έλεος όμως αυτή τη χώρα. Ναι, βέβαια. Σε αυτή τη φτώχεια της χώρας, τη ψυχή φτώχεια. Είναι η ανασφάλεια που έχει όλος ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Λίγο περισσότερο η αγάπη. Λίγο περισσότερο εκτόπισμα. Ο καθένας. Τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Ο καθένας είναι μοναδικός. Εσύ δίνεις άλλα. Οι φίλοι μας εδώ, οι πανέμορφοι, δίνει άλλα. Εγώ δίνω. Ο καθένας δίνει άλλα. Σαφώς και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και γι' αυτό μιλάμε για διαφορετικές οντότητες. Ακριβώς. Και βέβαια, πρέπει να σας πω, παιδιά, σαν ένας παρουσιαστής με τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό μου, γιατί το έχω πει ότι κατά βάση το ενεργητικό μου, σαν πολύ ενεργητικός, καταλαβαίνεις, Αντρέα, είναι γεμάτο από επιτυχίες. Αλλά θέλω όμως να σου πω, φίλε τηλεθεατή, ότι είναι επιτυχία να μπορέσεις να εκμεύσεις λίγα πράγματα από τον Αλέξανδρο Πετρίδη, από τον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο και κατ' επέκταση από. Δηλαδή, αυτό είναι επιτυχία για κάποιες εκπομπές. Και δεν είναι πράγμα που πρέπει να το φοβάσαι. Εντάξει. Και ξέρεις τι άλλο είναι το κακό, Αλέξανδρέ μου. Είναι το κακό ότι χωρίς να είναι ενεργητική σε ενέργεια. Ναι. Είναι πολύ παθητική σε ενέργεια. Ναι. Ενοχλούνται που βλέπουν κάποιους ενεργητικούς που θεωρούν παθητικούς σε ενέργεια. Και τους προβάλλουν αρνητικά και είναι η παθητική του κερατά. Σε ενέργεια. Σε ενέργεια. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα οι περισσότεροι τελικά δήθεν ενεργητικοί είναι στην ουσία η παθητική. Πολύ παθητική. Ναι. Αυτό. Πλήρως παθητική σε ενέργεια. Ναι, μα για την ενέργεια μιλάμε. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, επειδή τώρα. Γιατί τι γελάτε, ρε παιδιά, έτσι δεν συμβαίνει. Βγαίνει άλλος και λέει: εγώ κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, εγώ που δραστηριοποιούμε και τελικά κάθεται και είναι παθητικός μιας κατάστασης και τελικά δεν κάνει και τίποτα. Το κακό, Αλέξανδρε, όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι άλλοι, δηλαδή. Δεν μου επιτρέπετε να το πω. Δεν μας έχει πει σε τι καρέκλες κάθεται. Ναι, ο καθένας. Ακριβώς. Ναι, δεν πρέπει απαραίτητα, δεν είναι να κάθεσαι και σε μια καρέκλα, ο καθένας όπου βολεύει. Δεν μας έχουν σημασία πει έχει όπως. Κάθονται, δεν μας έχουν πει ακόμα. Εγώ απλά έχω πει. Σημασία έχει ότι κάθονται κάπου. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν καθόντουσαν, δεν θα κάνεις τις κότες. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι να κάθεσαι όπου κάθεσαι, να περνάς καλά και να το απολαμβάνεις. Και καλά. Όχι να κάθεσαι και να κατηγορείς τον άλλο που κάθεται. Μπράβο. Δηλαδή να κάθεσαι και να κατηγορείς τον άλλο που κάθεται. Είναι φοβερό. Δεν είναι τρομερό. Είναι. Και όλο να είναι όρθιος και να κατηγορεί τον άλλο που είναι όρθιος πάλι. Δηλαδή, αφού κάθεται το πράγμα, δεν κάθεται και εσύ κάθεται και ο άλλος. Τι το ναι, όχι, γιατί η Καμίλα δεν κοιτάει την καμπούρα τη δική της, κοιτάει τη Ελληνή. Ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος σήμερα έχει να πει πάρα πολλά, γιατί εννοείται ότι εμείς τον θέλουμε πάρα πολύ εδώ. Και να σου πω κάτι, Ανδρέα, εγώ σου το λέω και στον αέρα κιόλας, ότι εμείς όσο πιο συχνά να έχεις εδώ να μας λες πράγματα, σε αγαπάμε και σε θέλουμε και σε στηρίζουμε. Αλλά θέλω να μου πεις τώρα να ξεκινήσουμε από εκεί. Λέει, θα ξεκινήσω πάντα από τη δουλειά σου. Πάρα πολλοί κόσμοι. Επειδή ξέρεις, μιλάω στο Facebook, έχω 13.000 φίλους και μιλάω με πολύ κόσμο. Όταν λοιπόν σου είχαν δει στην εκπομπή εδώ, και εγώ ξέρεις, θα στα πω χήμα, δηλαδή δεν θα κρυφτώ, εγώ ξέρεις, είμαι άνθρωπος που τα λέω χήμα. Λοιπόν, όταν λοιπόν σου είχαν δει στην εκπομπή 2-3 φορές αυτή τη χρονιά, 2 φορές και αυτή η τρίτη στην εκπομπή μου, είχαν πει ότι βρε Αλέξανδρε, τι κάνεις του Ανδρέα, δηλαδή πριν μπει στην εκπομπή, του κάνεις κάτι, του βάζεις φήμωτρο με την έννοια να λέει συγκεκριμένα, του δίνεις κάνα παυσίπονο, του δίνεις ηρεμιστικό, τι του κάνεις και δεν είναι ο Ανδρέας που βλέπουμε, που νομίζουν και που βλέπουμε ή που θέλουν να μας δείξουν κάποιες εκπομπές. Και λέω πέστε μου τι, και μου λέει αυτή εκεί η εκπομπή που βγαίνει εκεί με τον καμπούρι.